αισθάνομαι από την διαδικασία της συζήτησης ότι θα ήθελα να κάνω ορισμένες επισημάνσεις. Καταρχήν ευχαριστώ ορισμένους από τους προλαλήσαντες που υιοθέτησαν απόψεις για τις οποίες αγωνίζουμε 6 χρόνια στο ΣΥΡΙΖΑ. Και πολλοί δεν ήθελαν να τις υιοθετήσουν. Αυτό είναι ένα θετικό βήμα. Πολιτικές θέσεις. Το δεύτερο που θα ήθελα να πω είναι ότι τις κυβερνήσεις τις φέρνουν οι πολιτικές των προηγούμενων. Ως εκ τούτου, να μην ξεχνάμε ότι η κυβέρνηση του Κυριάκου Μητσοτάκη την έφερε ο ΣΥΡΙΖΑ το 19, όπως και την κυβέρνηση του Κυριάκου Μητσοτάκη τώρα ξανά. Και θα πρέπει αυτό να το αξιολογήσουμε, γιατί αν ήμασταν σωστοί, αν κάναμε σωστές πολιτικές σε σχέση με την κατάσταση της ελληνικής κοινωνίας και της χώρας, ο Μητσοτάκης θα ήταν στην αντιπολίτευση. Αυτή είναι η ιστορία. Αυτή η ιστορία από το πρωί την γνωρίζω καλά από τη μεταπολίτευση. Ότι φταίνει οι άλλοι είναι μια ιστορία που βάζει ως βάση την ηθική, βάζει ως βάση αρχές, αλλά έχουμε και συμφέροντα στην πολιτική. Έχουμε και επιδιώξεις. Αλλιώς πάμε στις ενορίες. Ή πάμε στη λογική ότι δεν αποτάσω και αποκηρύσω και αποποιώ την ευθύνη μου. Ως εκ τούτου, λοιπόν, πρέπει να δούμε ποιες πολιτικές ιτήθηκαν διαχρονικά στη χώρα. Ιτήθηκαν πολιτικές που δεν είχαν σχέση με τα συγκεκριμένα συμφέροντα της χώρας και της ελληνικής κοινωνίας σε συγκεκριμένες περιόδους. Μπορεί να πονάει ορισμένους από εμάς διαχρονικά, αλλά αυτή είναι η αλήθεια. Αυτή είναι, κατά τη γνώμη μου, η πρώτη κατεύθυνση πρέπει να είναι στη συζήτηση. Η δεύτερη είναι Μητσοτάκης ΑΕ, καθεστώς Μητσοτάκη και ό,τι καθεξής, και εργατικό κέντρο Ελευσίνας. Το τρίτο, κατά τη γνώμη μου, από αυτά που γνώρισα στην πολιτική και στις ευθύνες, οι κυβερνήσεις καθορίζουν την πορεία της χώρας, όχι το κράτος. Και όχι μόνο στην Ελλάδα, και σε όλες τις άλλες χώρες. Θεωρώ παραμυθάκι και ποίημα το να λέμε το ελληνικό κράτος κλπ. Και όταν ξέρουμε που σε άλλα καπιταλιστική κράτη τι όργιο γίνεται, τι ασυδοσίες γίνονται, τι καταχρήσεις γίνονται. Άρα πρέπει να μιλάμε για τις κυβερνήσεις που διευθύνουν πολιτικές σε καπιταλιστικές χώρες που έχουν και ένα ορισμένο κράτος κάθε χώρα ανάλογα με την ιστορία του, τη διαδρομή του. Εγώ δεν γνώρισα καμία κρατική μηχανή στη χώρα να πάρει δικές τις αποφάσεις. Γνώρισα όμως πολιτικούς που ήταν όρθιοι και παίρναν αυτές τις αποφάσεις και άλλους που ήταν υποταγμένοι και άλλοι που ήταν δικτυωμένοι και άλλοι που ήταν διαπλεκόμενοι. Και μετά μου φταίει το κράτος. Θα ήθελα επίσης να πω ότι είμαι αισιόδοξος. Γιατί στη διαδρομή μου όλες τις μεγάλες αλλαγές τις έζησα μέσα από κρίσεις. Εκτός από μία, το 81, που πήγαμε ομαλά σε εκείνο το ραντεβού με την ιστορία. Να μην ανοίξω το κεφάλαιο κατά πόσο ήταν αληθές και πόσο όχι. Αλλά ήταν η μόνη ομαλή πολιτική περίοδος της χώρας από το 1974. Όλες οι άλλες περίοδοι που έφεραν μεγάλες αλλαγές και μεγάλες ανατροπές ήταν μέσα από κρίσεις. Και αυτό περιλάμβανε και τη μεγάλη δοκιμασία που είχαν οι ηγεσίες του ΣΥΡΙΖΑ, τα ηγετικά τους στελέχη, ως υπουργοί, ως βουλευτές, ως μέλη της Κεντρικής Επιτροπής, ως στελέχη στην περιφέρεια, που έδωσαν τις μάχες. Έχει λοιπόν σημασία αυτό. Επίσης να πω ότι πρέπει να έχουμε μία αίσθηση ποιες είναι οι υπέρτερες αποφάσεις από εμάς. Δηλαδή υπάρχει ένα διεθνές σύστημα. Και αυτό πρέπει να το λέμε στον κόσμο. Όχι για να δείξουμε υποταγή και υποτέλεια, αλλά για να ξέρουμε την αίσθηση των πραγμάτων. Για να μην κάνουμε πολιτικό συνδικαλισμό. Δηλαδή, η συνθήκη της Γιάλτας τη χώρα την πλήρωσε με έναν εμφύλιο και με μια χούντα. Και εμείς κάθε φορά είχαμε να κάνουμε τις τοπικές κυβερνήσεις.
Ευτυχώς υπήρχαν ορισμένοι ηγέτες και συγκρούστηκαν σε διεθνές επίπεδο και με την Ουάσιγκτον και με τη Μόσχα. Για τις επιδιώξεις που είχαν, για τις κατευθύνσεις που είχαν. Το ίδιο έχει αρχίσει και τώρα να γίνεται. Έχουμε μπει στο δεύτερο ψυχρό πόλεμο και δεν μιλάμε γι' αυτόν. Μιλάμε εδώ για την τρέχουσα πολιτική. Ο Υπουργός των Οικονομικών πώς θα διέθεσε στη μια πλευρά και πώς θα διέθεσε στην άλλη. Αυτό δεν είναι πολιτική. Αυτή λοιπόν η διαδικασία ότι έχουμε μπει στο δεύτερο ψυχρό πόλεμο θα μας φέρει και ήδη μας φέρνει σε μεγάλους ανταγωνισμούς. Γιατί το δυτικό ημισφαίριο είναι σε μεγάλη αδυναμία και αδυνατεί να ανταγωνιστεί τον σύγχρονο κόσμο και ιδιαίτερα τις αναπτυσσόμενες χώρες. Και ξαναγυρίζει στην πολιτική της πολεμικής βιομηχανίας, των κρατικών επενδύσεων και κράτους καμόρα, υπεριαλιστικό. Για να ξέρουμε εδώ μιλάμε για κράτη. Ως εκ τούτου λοιπόν χρειάζεται εμείς ως προοδευτική δύναμη και να δώσουμε ένα δρόμο και από την Ευρωπαϊκή Ένωση, που είναι φίλο και φτερό, να πάει σε μια διάμεση πολιτική ειρήνης, δημοκρατίας, προοπτικής και ανάπτυξης και να αποτρέψει τον ανταγωνισμό του Πεκίνου και της Ουάσιγκτον. Και να κοιτάζει εκεί πέρα μακριά και μην κοιτάζει εδώ δίπλα πώς πάει ο σύλλογος. Γιατί από εκεί έρχονται όλοι οι ανταγωνισμοί. Και το πρώτο πράγμα που θα μας μέλει για το προοδευτικό κίνημα είναι το ντάμπινγκ. Γιατί αυτή η ανάπτυξη των αναπτυσσόμενων χωρών βασίζεται σε πολύ φτηνή, σε πολύ άγρια συνθήκες εργασίας και παραγωγής. 2 οκτάωρα, 2 δολάρια σε ένα κλουβί, που εδώ ήρθε ο πρώτος λαγός και το ανακοίνωσε, ο Άδωνης. Και αυτό δεν είναι ούτε του νεοφιλελευθερισμού, ούτε του παλιού καπιταλιστικού κόσμου, του κρατικού μονοπωλιακού καπιταλισμού, που έλεγε ο αείμνηστος Γρηγόρης Φαράκος. Έρχεται από τον αναπτυσσόμενο κόσμο, των χωρών των BRICS. Και θα είναι το πιο κατάμαυρο. Και εμείς θα λέμε εδώ, ασχολούμαστε με τον Κυριάκο, τον πρόεδρο του Συλλόγου. Ποιος τον υπολογίζει αυτόν? Ποιος τον υπολογίζει? Προχθές ο πρόεδρος του Συλλόγου συναντήθηκε με τους αρχηγούς, με τους ιδιοκτήτες της χώρας, όπως έγραψαν πάρα πολλά μέσα. Λοιπόν, ελάχιστα ασχολήθηκαν με αυτό, για να πούν ποιοι είναι οι ιδιοκτήτες της χώρας, που κατέχουν τα μέσα ενημέρωσης και γι' αυτό έχει ευθύνη και ο ΣΥΡΙΖΑ, που κατέχουν μια ολιγαρχικά ένα μέρος της παραγωγής, που κατέχουν τις ομάδες, και άλλα πλέον παράνομα πράγματα που δεν φτάνουν ποτέ σε κανένα δικαστήριο. Και το γνωρίζουν όλοι. Αν φτάναν σε δικαστήρια οι παρανομίες των ηγετών της χώρας μας, θα είχαν να δικάζουν πολλά χρόνια. Πάνε μικροϋποθέσεις των μικροαπατεώνων, των μικροκλεφτών, των Ρωμά και άλλα και μικρές παραβάσεις γύρω από τα ναρκωτικά. Και αυτό του λέμε δικαιοσύνη και δεν αποδίδεται γρήγορα δικαιοσύνη και όλα αυτά. Εντάξει, να έχουμε αίσθηση που είμαστε, γιατί υπάρχει πολύ μύθος. Το ίδιο λοιπόν ισχύει πέρα από το διεθνές επίπεδο και το επίπεδο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Στην προηγούμενη περίοδο που η Γερμανία ζούσε από τα πλεονάσματά μας, ήταν η διευθύνουσα δύναμη, τώρα είναι στον πάτο. Και πρέπει να βλέπουμε την εξέλιξη που θα έχει συνέπειες για μας. Διότι τότε όλη η κουβέντα ήταν η πράσινη μετάβαση και βέβαια και μορφές ενέργειας που έχουν σχέση από την παράδοση των ενεργειακών πόρων. Τελείωσε αυτή η συζήτηση. Γιατί όλοι λένε τώρα πρώτα η σταθερή ενέργεια. Κάθε κρατική και κάθε καπιταλιστική οικονομία, ιδιωτική ή κρατική, θέλει σταθερή ενέργεια. Και να συζητήσουμε πρώτα ποιος δίνει τη σταθερή ενέργεια. Και ασφαλώς πρέπει να έχουμε και την ενέργεια που αναφέρεται στα φωτοβολταϊκά, σε αναμογεννήτριες, αλλά με χωροθέτηση, χωροταξία, που ελληνικές κυβερνήσεις και να αφήσουν το κράτος στην άκρη, δεν το έκαναν για λόγους πολιτικάντικους. Θα αφήσω τελευταίο το θέμα του πολιτικού κόμματος, αλλά θα ήθελα μια αρχική παρατήρηση, γιατί το άκουσα και προχθές με συντρόφο στην Πάτρα.
Δεν φτάνουν, λέει, οι προτάσεις μας. Και με χτύπησε κατά κέφαλα. Κάτω από το σύλλογο είναι Πρωτασόφ. Θα προτείνουν, λέει, δεν φτάνουν οι προτάσεις μας. Ποιο, οι οργανώσεις που είναι πολιτικά υποκείμενα και έχουν το δικαίωμα να παίρνουν αποφάσεις. Και ορισμένοι τους φτάνουν να προτείνουν. Και μετά έρχονται και λένε, και δεν αντιεχόμαστε την πρότασή σας. Τι λέτε, ρε. Αριστερά είναι αυτό. Αυτό είναι πίσω του πίσω. Το ένα σου κέντρο και πίσω. Πολύ παραμύθι. Άρα λοιπόν, χρειαζόμαστε να αναλάβουν τα πολιτικά τους δικαιώματα καταστατικά. Οι οργανώσεις, οι νομαρχιακές, να στηθούν, όπως είπαν και άλλοι υποψήφοι, περιφερειακές οργανώσεις. Και να κάνει πολιτική όλος ο ΣΥΡΙΖΑ. Όχι ένα τομέας ή μερικοί σύντροφοι και καλώς κάνουν με δηλώσεις στα μέσα. Και αυτό λέγεται πολιτική. Αυτό λέγεται πολιτική αστικού κόμματος. Αυτά ως παρατηρήσεις. Αγαπητές συντρόφισσες και σύντροφοι, σήμερα είναι μια ιστορική μέρα για την εξέλιξη του ΣΥΡΙΖΑ, Προοδευτική Συμμαχία, και του προοδευτικού κινήματος γενικότερα. Νιώθω ιδιαίτερη τιμή για την παρουσίαση ενός πολιτικού πλαισίου ως υποψήφιος πρόεδρος του κόμματος. Είμαι αισιόδοξος. Μπορούμε να προχωρήσουμε σε υπέρβαση, με ενότητα και στροφή σε πολιτικές αξιοπιστίας και εναλλακτικής λύσης. Γι' αυτό ετύχηκε ο Στήρα. Γιατί όλο το μοτίβο ήταν αναξιόπιστο. Δεν έκανε κανένα λάθος. Ο καθένας κάνει αυτό που είναι. Πολιτικές αξιοπιστίας και πολιτικές εναλλακτικές λύσεις. Όλοι μαζί, με τη θέληση του λαού και της νεολαίας, μπορούμε να οδηγήσουμε τη χώρα σε μια προοδευτική στρατηγική εξόδου από την κρίση. Γιατί η κρίση συνεχίζεται και θα συνεχίζεται και την επόμενη δεκαετία. Και αν δεν μπούμε στη μέση, στη διάμεση δύναμη ανταγωνισμού, θα πάμε για 3 δεκαετίες. Είμαστε πολιτική δύναμη μαχόμενων ανθρώπων. Μας εμπνέουν και μας κινητοποιούν οι ιδεολογικές και πολιτικές μας αρχές, οι πολιτικές μας δυνατότητες, η θέλησή μας για συμμετοχή σε πολιτικούς και κοινωνικούς αγώνες. Έχουμε θέσεις και σχέδιο. Ήδη έχουμε ξεκινήσει την πολιτική μας κινητοποίηση σε πανελλαδική κλίμακα για να αποτελέσουμε την προοδευτική και δημοκρατική λύση στη χώρα. Μπορούμε. Οι εκλογές στις 8 Οκτώβρη για την ανάδειξη των περιφερειαρχών και είναι πολιτικές εκλογές σε εθνική κλίμακα. Είναι ίδιες σαν τις εκλογές στις προηγούμενες εθνικές πριν 3 μήνες. Είναι σπουδαία πολιτική μάχη και θα πρέπει να είμαστε όλοι στην πρώτη γραμμή αυτού του αγώνα. Όλοι! Όλοι οι δημοκρατικοί και προοδευτικοί παράταξοι. Για να δώσουμε το πρώτο δείγμα μιας δημοκρατικής νίκης και να οδηγήσουμε σε ήττα τη συντηρητική πλευρά. Ούτε για να πέσει, γιατί δεν είναι δέντρο, ούτε τείχος. Αλλά για να την οδηγήσουμε εμείς σε ήττα. Και όχι ξανά το σύνθημα που είδα στην Κεσαριανή, αγαπητέ σύντροφε Δημήτρη Χαριστοκράτη, συγκρατούμενέ μου, που έλεγε «Η ελπίδα έρχεται». Και αναρωτήθηκα, πλοίο είχε πάρει και έρχεται, αεροπλάνο ή τρένο. Εμείς είμαστε το υποκείμενο. Μπορούμε να έχουμε πολιτικό προβάδισμα και να οδηγήσουμε τους υποψήφιους των συντηρητικών ψηφοδελτίων στην ήττα, όπως είπα. Η περιφέρεια έχει ισχύ και πόρους. Δεν είναι όπως παλιά. Δεν είναι μόνο σύνορα. Έχει σημασία αυτό. Που έχουν σχέση με συμφέροντα, αλλά και με παρασιτικά συμφέροντα. Δηλαδή, ασκούνται σημαντικές εξουσίες που δεν έχουν σχέση με το κοινοβούλιο και τις κυβερνήσεις. Εκτός αν έχουμε ισχυρές πολιτικές κυβερνήσεις και όχι να διευθύνουν διαδικασίες. Μπορούμε επίσης στα δημοκρατικά ψηφοδέλτια για την ανάδειξη σε κάθε Δήμο της χώρας νέων δημάρχων και νέων δημοτικών αρχών να έχουμε νικηφόρα αποτελέσματα σε αρκετές περιπτώσεις. Τόσο οι περιφερειακές όσο και οι δημοτικές εκλογές να αποτελέσουν τη στροφή προς την επόμενη εκλογική αναμέτρηση για την ανάδειξη των ευρωβουλευτών μας, που μπορούμε να είμαστε πρώτο κόμμα, αν πούμε ότι είμαστε μια δύναμη αξιόπιστη εναλλακτικής λύσης που θέλουμε να διευθύνουμε σωστά και τις πολιτικές στην Ευρωπαϊκή Ένωση και τις πολιτικές στη χώρα.
Το κρίσιμο θέμα στις ευρωεκλογές είναι η πορεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Έχει υποταχθεί σε στρατηγικές επιλογές των ΗΠΑ και της Ουάσιγκτον. Που οι ΗΠΑ έχουν το πιο διεφθαρμένο κράτος. Μην ξανακούσω ύμνους για διάφορα κράτη. Διέρχεται κρίση πολιτική, οικονομική, κοινωνική και ενεργειακή η Ευρωπαϊκή Ένωση. Πρέπει να αποκτήσει κρατική οντότητα όπως οι ΗΠΑ. Πρέπει να διαμορφώσουμε τις ΗΠΑ της Ευρώπης του 21ου αιώνα. Με ομοσπονδία, κεντρική κυβέρνηση, γερουσία και με πολιτική αυτονομία. Ως δύναμη ειρήνης, συνεργασίας και ανάπτυξης. Ως δύναμη αποτροπής της επερχόμενης αναμέτρησης ΗΠΑ και Κίνας. Στη λογική του δεύτερου ψυχρού πολέμου που ήδη έχει ξεκινήσει. Δεύτερο, βιώνουμε σήμερα στον Εύρο τη μεγαλύτερη οικολογική καταστροφή. Με συνολική καμένη έκταση σχεδόν 1 εκατομμύριο στρέμματα. Η Ελλάδα είναι η πρώτη μεταξύ των 20 χωρών της Μεσογείου με καμένες εκτάσεις. Σύμφωνα με το Εθνικό Αστεροσκοπείο, η καμένη έκταση στην Ελλάδα για το 23 καταγράφει αύξηση 195%. Η κυβέρνηση δεν ανέλαβε τις ευθύνες της παρά μόνο προέβη σε γενικόλογες αναφορές για την κλιματική κρίση, μέγα ποίημα, και τα περάσματα μεταναστών, μεγάλη ατιμία, προκαλώντας το δημόσιο αίσθημα με το ότι προτίθεται να ιδιωτικοποιήσει την αποκατάσταση και διαχείριση των δασικών εκτάσεων σε ιδιώτες. Στις πυρκαγιές, συντρόφισσες και σύντροφοι, το κύριο ζήτημα είναι οι αλλαγές χρήσης γης. Και όχι αυτά που κάνουν τα μέσα ενημέρωση κάθε μέρα, σόου, πετάχτηκαν οι φλόγες και πετάχτηκε η πυρκαγιά. Αυτό είναι το κεντρικό ζήτημα για όλες τις πλευρές. Γιατί εδώ μπαίνει το θέμα εξ αυτού του λόγου, όταν καίγεται μία έκταση, σύμφωνα με το Σύνταγμα, κηρύσσεται αναδασωτέα υποχρεωτικά. Κηρύσσεται. Δεν αναδασώνεται. Εκεί είναι όλη η ιστορία αυτής της φαυλότητας και της ατιμίας τόσων χρόνων καταστροφή. Είναι σαν τη διατύπωση που έχουμε στο Διεθνές Δίκαιο Θάλασσας του 82, που λέμε κάθε κράτος μονομερός έχει το δικαίωμα και την εξουσία να κηρύξει την ΑΟΣ. Όχι να την οριοθετήσει. Και αυτό είναι το βασικό που τώρα θέλει η Μόμπιλ, οδηγώντας το μεγάλο πολιτικό τον Biden, και αυτοί οι δύο οδηγώντας στους 8 μεγάλους πολιτικούς αρχηγούς των κρατών της Νοτιοανατολικής Μεσογείου, να κάνουν γρήγορα τον προσδιορισμό και την οριοθέτηση, γιατί πρέπει να αρχίσει η Μόμπιλ να κάνει εξορίξεις. Τα άλλα είναι για το πόπολο, για τα φυτά, για το σανό. Ξαναγυρίζω στο κηρύσετε. Δεν αναδασώνετε. Ποιος έχει το πολιτικό ανάστημα από το 2000 μέχρι τώρα, 23 χρόνια, να βγει και να πει παρουσιάζω σε κάθε νομό και σε κάθε περιφέρεια πόσες δασικές εκτάσεις κηρύχθηκαν αναδασωτές και δεν αναδασώθηκαν. Κανένα πολιτικό κόμμα. Ούτε ο ΣΥΡΙΖΑ. Καμία κυβέρνηση. Κανένας από τους απατεώνες των μέσων ενημέρωσης. Κανένας από την επιχειρηματική τάξη της μεγάλης διαφθοράς και της μεγάλης κομπίνας. Γιατί δεν υλοποιήθηκαν οι αναδασώσεις. Γιατί οι κυβερνήσεις δεν ήθελαν να τις χρηματοδοτήσουν, καθότι δεν είχαν άμεσο όφελος να πάρει το πόπολο ενισχύσεις για να δώσει την ψήφο. Γιατί δεν ήθελαν να συγκρουστούν με τοπικά συμφέροντα που ήθελαν να καταπιεστήσουν μέρος της γης. Γιατί δεν το είχαν ως προτεραιότητα, γιατί μπορεί να είχαν το σοσιαλισμό στον 21ο αιώνα. Δεν ξέρουμε, έχουμε διάφορες κατευθύνσεις. Λοιπόν, ως εκ τούτου πρώτο θέμα είναι για μας, για την ηγεσία του ΣΥΡΙΖΑ, για όλους όσους έχουν ευθύνη στο ΣΥΡΙΖΑ, να ζητήσουμε ποιες στηρίχθηκαν αναδασωτές και δεν αναδασωτώθηκαν. Και να τα δώσουμε στη χώρα και σε κάθε περιοχή. Σε αυτή τη λογική, λοιπόν, διαμορφώνεται ένα καθεστώς που θέλουν πάρα πολλοί παράγοντες. Απροσδιόριστο. Από τη δική μου εμπειρία, τι κάνανε. Κηρύσαν την έκταση αναδασωτέα. Ποια έκταση? Με βάση το τοπογραφικό που λέει το νόμος. Είναι το σκαρίθιμα ότι ξεκίνησε από εκεί και κατέληξε από εκεί. Έζησα 4 χρόνια τέτοια απάτη που έκαναν
δημόσια λειτουργία στο τοπογραφικό, που απ' αλλού έλεγαν ότι ξεκίνησε η πυρκαγιά και αλλού κατέληξε. Και βγάζαν κάθε φορά 200 οικόπεδα με όμορους καταπατητές. Μόνο για την αστική γη. Για να μην πάω παραπέρα για τη γη στη βιομηχανία, για το μη βγει σε άλλες εγκαταστάσεις, τουρισμό και ούτω καθεξής. Όλα αυτά γιατί συμβαίνουν και όλοι έχουν αφήσει πίσω το θέμα. Γιατί δεν κάνω χωροθέτηση, δεν κάνω χωροταξία, δεν ήθελαν κτηματολόγιο. Όλες οι κυβερνήσεις όλων των πλευρών, όλες τις αριστεράς, το 81, το 85 και να μην ακούω τέτοια, και το 96 και το 2000. Και ο κόσμος εκεί, το αυτή. Άρα λοιπόν έχουμε μια δεύτερη ευθύνη, πέρα από το όσοι δεν αναδασώθηκαν, κηρύχθηκαν απλώς, να δούμε ένα δεύτερο θέμα. Για να γίνουν αναδασώσεις από τους δημόσιους λειτουργούς, τους δασικούς, χρειάζονται χρηματοδότηση από τις κυβερνήσεις, πόροι και δαπάνες και φυτόρια. Πόσα φυτόρια δημόσια έχει η χώρα για να προχωρήσει σε μια αναδάσωση? Γιατί δεν ενδιαφέρθηκαν οι κυβερνήσεις γι' αυτό? Μετά φταίει το κράτος, μετά φταίνει η δασική. Όχι, ρε παιδιά. Αυτά είναι για πολίτες, πια σε καμία χώρα του κόσμου. Τις πυρκαγιές τις βάζουν άνθρωποι. Σε περιοχές που η γη έχει αξία. Για την αλλαγή χρήσης γης. Για κατοικίες, ξενοδοχεία, εργοστάσια και άλλες οικονομικές δραστηριότητες. Που, περιοχές που κηρύσσονται αναδασωτές δεν αναδασώνονται. Με αποτέλεσμα αργότερα να πέρθουν σε ιδιώτες για εκμετάλλευση και έτσι να αλλάζει η χρήση τους. Και μια μόνιμη πρακτική είναι η τακτική και έκτακτη χρησικτησία. Μια ομάδα συγγενών και μια από εδώ, όχι δικό μου ήταν, όχι του δικού μου ήταν, και μετά πάνε στο συμβολιογράφο και παίρνουν τίτλους κυριότητας. Και εμείς κάνουμε ότι δεν ξέρουμε τίποτα. Περιβρισκόμεθα και χαιρετίζουμε. Για την αγωνιστική πλευρά. Είναι σαφές ότι έχουμε σοβαρό πρόβλημα στις υπηρεσίες του χώρου. Δεν έχουν το κατάλληλο δυναμικό, δασικούς δηλαδή, και δεν το έκαναν οι κυβερνήσεις, άφησαν το χώρο σε υποβάθμιση, γιατί αυτό είναι το κεντρικό θέμα σε κάθε περιοχή, η πρόληψη. Και επειδή είναι όλοι μικροί ή μεγάλοι απατεώνες, πού το πήγαν το θέμα? Στη Μάνικα. Δηλαδή, απάτη με περικεφαλαία. Δεν μιλάνε για την πρόληψη, που είναι το κεντρικό θέμα. Είναι αθόρυβο θέμα, δεν είναι πιασάρικο. Που σημαίνει οργάνωση, προσωπικό, 3-8 ώρα, δίνω τη μάχη, φτιάχνουν τα φυτόρια. Δεν θέλει δουλειά. Δεν έχει προβολή, δεν έχει εξουσία. Δεν έχει τοπογραφικό για να μοιράσουμε με τους όμορους καταπατητές. Και δεν έχει προσβάσει να μας πάρει ο τάδος από την κεντρική εξουσία και να μας πει, κάνει αυτή τη διευκόλυνση. Να γράψω ένα βιβλίο ολόκληρο. Άρα λοιπόν, σημαντικό πράγμα να κηρυχτεί ως εθνικό θέμα η πρόληψη και εθνικό θέμα να ενισχυθούν όλες οι δασικές υπηρεσίες της χώρας. Πέρα όμως από το ότι άφησαν οι κυβερνήσεις και όχι το κράτος, ούτε οι περιφέρειες, τον τομέα αυτόν σε υποβάθμιση, και αυτό έχει τη συνέπειά του, δεν έγινε κανένας δημόσιος διάλογος, εθνικός διάλογος που να αφορά αυτό το θέμα. Γιατί αν είχαμε πολιτικές πρόληψεις, θα είχαμε μια δυνατότητα να εφαρμόζουμε το Σύνταγμα, να προστατεύουμε τη χώρα, να προστατεύουμε την οικονομία, να προστατεύουμε ένα σημαντικό παράγοντα που αφορά την ελληνική επικράτεια. Και το ερώτημα είναι τώρα. Να προτείνουμε, είναι οι πολιτικές δυνάμεις διατεθειμένες να συμφωνήσουν σε μια νομοθετική ρύθμιση ότι δεν θα επιτρέπεται κατά οποιοδήποτε τρόπο καμία εγκατάσταση εντός καμένων περιοχών? Καμία! Γιατί έχουμε και μια απόφαση της Βουλής της Επικρατείας που επέτρεψε εγκατάσταση μέσα σε περιοχές που έχουν καεί. Και εμείς αρχίζουμε με Μητσοτάκης που δεν είχε πάει γρήγορα στον Εύρο και γιατί άργησε στα Χανιά. Του Καρέζη Βουγιουκλάκη.
Ενώ εδώ παίζονται περιουσίες, τεράστιος πλούτος, τεράστια συμφέροντα. Το ζήτημα λοιπόν της πρόληψης συνδέεται και με τη σύνταξη του τοπογραφικού για την έκταση. Πώς προέκυψαν χιλιάδες οικόπεδα, να φέρω ένα παράδειγμα από την Αττική, και κατοικίες εκτός του σχεδίου της Αττική. Για παράδειγμα, στην Αττική έχουν αναπτυχθεί 130 οικοδομικοί συνεταιρισμοί και ορισμένοι εξ αυτών διεκδικούν 25.000 στρέμματα στην Πεντέλη από προηγούμενες καΐσεις εκτάσεις. Δεν μιλάει κανένας γι' αυτό, γιατί είναι συνεταιρισμοί. Έχουν εκλογικά τμήματα πίσω. Έχουν 80.000 μέλη. Μόνο τα εγγεγραμμένα. Το δεύτερο θέμα μετά την πρόληψη είναι η κατάσβεση. Η κατάσβεση και η χρονική διεκδίκηση της μάνικας αντί της πρόληψης. Η ευθύνη της αρμοδιότητας της δασοπυρόληψης ανήκει στο καθήλυα αρμόδιο όργανο, το πυροσβεστικό σώμα, που σήμερα έχει την ευθύνη η κυβέρνηση, έχει αποψηλωθεί ως σώμα και χρειάζεται πάνω από 3.500 ανθρώπους, ανθρώπινο δυναμικό, να μπορέσει να συγκροτηθεί. Ορισμένοι που ασκούν πλημελώς στα καθήκοντά τους έχουν κλαδικές επιδιώξεις. Και κάθε μέρα στα άρθρα τους ενδιαφέρονται ιδιαιτέρως για τη μάνικα και να πάρει και τις δύο αρμοδιότητες η παλιά δασική υπηρεσία και όχι για την πρόληψη που δεν έχει προβολή και όλα τα συναφή. Είναι γνωστό ότι στις περισσότερες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης η αρμοδιότητα της πρόληψης και της κατάσβευσης έχουν περιέλθει στους δήμους και τις περιφέρειες των χωρών, για να υπάρχει έλεγχος και ευθύνη. Ορισμένοι κλάδοι στην Ελλάδα επέλεξαν το αντίθετο και οι κυβερνήσεις της δεξιάς τους έφεραν στην κεντρική κυβέρνηση, αντί να είναι στους δήμους και στις περιφέρειες. Γιατί πάνω από 70% στους συλλόγους τους ψηφίζουν οι άνθρωποι νοδού. Έχουν επιδιώξεις και συμφέροντα, όχι μόνο ιδεολογικά. Αγαπητές συντρόφισσες και σύντροφοι, η χώρα βρίσκεται σε υπέρδεκαετή κρίση. Από τις πολιτικές επιλογές των κυβερνήσεων και της ολιγαρχίας που οδήγησαν τη χώρα και τον ελληνικό λαό να απολέσουν πλέον το 25% του εθνικού μας πλούτου, οδήγησαν στο εξωτερικό πάνω από 500.000 νέους, έκλεισαν πάνω από 400.000 επιχειρήσεις και το 45% του πληθυσμού κάτω από το όριο της φτώχειας. Είμαστε η μόνη χώρα στην Ευρωπαϊκή Ένωση με πλούτο λιγότερο το αντίστοιχο του 2009 σε όλο το δυτικό ημισφαίριο. Η χώρα μας αντιμετωπίζει σοβαρά προβλήματα. Συνεχιζόμενη υποβόσκουσα κρίση στην οικονομία, παραγωγική ανεμία, άδικη φορολόγηση και διανομή του παραγόμενου πλούτου. Η ενεργειακή κρίση δεν αντιμετωπίστηκε με αρχές και κανόνες. Με αποτέλεσμα την προκλητική κερδοσκοπία. Παρά τις ανάγκες της οικονομίας για σταθερή ενέργεια και ενεργειακές κοινότητες που είναι σωστό να γίνουν, με πρωτοφανή απραξία στη διαμόρφωση συνθηκών χωροθέτησης και χωροταξίας. Παράλληλα, ανάλογη είναι και η κρίση στην αξία της γης και στην υποκατάσταση της οικονομίας από πρακτικές real estate. Αδιαφορώντας για τη συνέχιση των πληστηριασμών και τη στεγαστική κρίση που πλήττει ιδιαίτερα τους νέους, καθώς 7 στους 10 δεν διαθέτουν κατοικία. Η κρίση όρων διαβίωσης εδραιώνεται από την κερδοσκοπική ασυδοσία των καρτέλ σε τρόφιμα και καύσιμα και την ανυπαρξία λειτουργίας οργανισμών ελέγχου της αγοράς. Παράλληλα, κερδοσκοπικές πρακτικές έχουν αναπτύξει τράπεζες με υψηλό απητόκια, με ακραίες πολιτικές διάθεσης ρευστότητας κεφαλαίων για επενδύσεις και μόνο στο 5% των ελληνικών επιχειρήσεων. Σε αυτά προστίθεται και η νέα κρίση για την ελληνοτουρκική διαφορά σχετική με την εφαρμογή του δικαίου της θάλασσας που περιλαμβάνει και την ΑΟΣ και την υφαλοκρηπίδα. Ο Πρωθυπουργός, καθ' υπόδειξη των ΗΠΑ, εγκατέλειψε το συμφέρον της χώρας και το διεθνές δίκαιο, δηλώνοντας ότι πρόκειται για θέμα γεωπολιτικής φύσης. Ταυτόχρονα, σε διεθνές επίπεδο, οξύνεται ο ανταγωνισμός συμφερόντων ανάμεσα στις υπερδυνάμεις ενός νέου δεύτερου ψυχρού πολέμου. Η Ευρωπαϊκή Ένωση και οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν διαθέτουν ηγεσίες για θετικές παρεμβάσεις. Πέρα του ότι διέρχονται οικονομική δυσπραγία, που μεταξύ των άλλων εκφράζεται από την κρίση διαβίωσης εκατομμυρίων πολιτών στον δυτικό κόσμο, ενώ επιτείνεται από την παραγωγική ανάταση και σωστά γίνεται στις αναπτυσσόμενες χώρες. Με την ηγεσία του Αλέξη Τσίπρα, ο ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία καθιερώθηκε στη συνείδηση των πολιτών και αποτέλεσε φορέα αλλαγής
προόδου, φορέα υπεράσπιση των εθνικών και λαϊκών συμφερόντων, φορέα που καθόρισε αποφάσεις και εξελίξει στη χώρα και στην Ευρωπαϊκή Ένωση, με ιστορική προβολή σε διεθνές επίπεδο. Χρειάζεται πλέον να ορίσουμε εμείς που θέλουμε να οδηγήσουμε τη χώρα. Ο αντικυβερνητισμός και η φθορά του αντιπάλου έχουν ένα ορίζοντα. Αλλά μέχρι εκεί. Όχι μέρα, όλη μέρα, όλη, πρωί, μεσημέρι, βράδυ αυτό. Εμείς πρέπει να λέμε τι λέμε πρώτα. Να αυτοπροσδιοριζόμαστε. Χρειαζόμαστε άμεσα εθνική συζήτηση για τα μεγάλα θέματα της χώρας. Στην οικονομία, στις υποδομές, στο ανθρώπινο και επιστημονικό δυναμικό μας. Εθνική συζήτηση με εκπροσώπους όλων των πολιτικών δυνάμεων του δημοκρατικού τόξου και των παραγωγικών τάξεων μαζί. Ενδεικτικά, στο πλαίσιο της παραγωγικής ανασυγκρότησης της χώρας πρέπει να αποτελέσει προτεραιότητα η σύσταση και η δημιουργία μιας πρωτοπόρας ακαδημίας, καινοτομίας, πληροφορικής, βιοτεχνολογίας, περιβάλλοντος και νέας γενιάς συστημάτων ανανεώσιμων πηγών ενέργειας. Η νέα γενιά, τόσο για την ευημερία της χώρας, συνολικά, όσο για την ατομική της πρόοδο και εξέλιξη, που κάθε νέος το θέλει και το δικαιούται, χρειάζεται να εργαστεί σε θέση οικονομίας της γνώσης. Πάμε αλλού πλέον. Προτεραιότητά μας θα πρέπει να είναι επίσης η συγκρότηση μιας διυπουργικής μονάδας έκτακτης που θα ασχοληθεί με το να αναδιανύμει δυνατότητες και πόρους και να διαμορφώσει κέντρα πρωτοβουλίας για συνδυασμό όλων των επιπέδων παραγωγής και ανάπτυξης. Γιατί και στο συνέδριο του ΣΥΡΙΖΑ που παλέψε ο Αλέξης Τσίπρας και στη συνδιάσκεψη να μπει πρώτο θέμα η παραγωγική σε ανασυγκρότηση, γιατί άλλα στελέχη μας ήθελαν να μπουν άλλα θέματα, σε άλλη λογική, για να ξεχνάνε ότι η χώρα που δεν παράγει και δεν φορολογεί θα έχει έλλειμμα και χρέος. Θέλω να το ξεχνάνε και ήθελα να προτείνουν άλλα. Επιτέλους μπήκε πρώτο θέμα η παραγωγική ανασυγκρότηση της χώρας, αλλά και στο εκλογικό μας πρόγραμμα, που έγιναν σωστά παρατηρήσεις, ορισμένοι που βάλαν την παραγωγική ανασυγκρότηση. Τελευταία, που είναι το πρώτο θέμα της χώρας. Αποτελεί εθνική ανάγκη αξιολόγηση και επαναλειτουργία χιλιάδων επιχειρήσεων, καθώς η αξιολόγηση του δυναμικού του ανθρώπινου συνολικά για όλες τις επιχειρήσεις. Αυτή η διαδικασία θα αφορά τον πρωτογενή και δευτερογενή τομέα, όπως είπαν και άλλοι συνυποψήφοι, καθώς και σε δυναμικούς κλάδους της οικονομίας. Οι πόροι μπορούν να προέλθουν και από τα ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η χώρα έχει μεγάλο πρόβλημα άνησης ανάπτυξης και σε επίπεδο περιφερειών, με εγκατάλειψη και υποβάθμιση. Και δεν ασχολούμαστε με τις περιφέρειες, αλλά με το Μητσοτάκι ΑΕ. Ξημερώσει, μεσημεριάσει, βραδιάσει. Η κρατικοδίαιτη παραστική οικονομία επανήλθε πανευρωπαϊκά και ορισμένοι από τον προοδευτικό χώρο δεν έχουν αντιληφθεί ότι το πρόβλημά μας είναι πολιτικό και οι ηγεσίες θα υποκαθίστανται πολιτικά από τα χρηματιστήρια, τις τράπεζες και τη διαπλοκή. Ποιος λοιπόν κυβερνά στη χώρα? Ποιος έχει την πολιτική ηγεσία? Γιατί σε κάθε καπιταλιστική χώρα έχουμε 10 κέντρα δύναμης. Και αυτό πρέπει να είναι θέμα πρώτο για την προοδευτική παράταξη, για την αριστερά. Η χώρα μας είναι τελευταία σε επενδύσεις στις νέες τεχνολογίες. Η επιχειρηματική τάξη, η μεγάλη της πλειοψηφία, δεν έχει δυνατότητες επενδύσεων σε αυτό το τομέα. Και δεν είναι και επιλογή των κυβερνήσεων των συντηρητικών της δεξιάς. Είναι πολιτικό το ζήτημα. Η χώρα την έχει μπλοκάρει μια μειοψηφία οικονομικών κύκλων, που υποδηγεί και την κυβέρνηση, που είναι ένα πανευρωπαϊκό φαινόμενο υποταγής των κυβερνήσεων σε επιχειρηματικά και χρηματιστηριακά κεφάλαια. Το ίδιο συμβαίνει στη Ρώμη, στο Βερολίνο, στο Παρίσι, στο Λονδίνο και ούτω καθεξής. Και καθαρίζουν και επιβάλλουν κυβερνήσεις σε μια σύμπραξη και σε πολύ μικρές συναντήσεις οι κύκλοι αυτοί. Βασική μου αρχή είναι η αυτονομία της πολιτικής, έναντι της διαπλοκής και της επιδίωξης συμφερόντων που επιχειρούν εμπλοκή ακόμα και σε προοδευτικά κόμματα. Είμαι υπέρ της πολιτικής αυτονομίας και της δυνατότητας κάθε κόμματος να ορίζει την πολιτική ταυτότητα. Είμαι υπέρ της ενός προοδευτικού προγράμματος και μιας ηγεσίας χωρίς τακτικισμούς. Είμαι υπέρ της πολιτικής ενότητας στη βάση αρχών, αξιών και ενός κοινού πολιτικού σχεδίου για τη χώρα, την οικονομία και την κοινωνία παράλληλα με τις ιδεολογικές μας αρχές. Χρειαζόμαστε μια προοδευτική στρατηγική εξόδου από την κρίση που να δημιουργεί βάσιμες προσδοκίες και βεβαιότητες για την εφαρμογή αναπτυξιακών πολιτικών. Δεν αρκούν οι διακηρύξεις πια, ούτε οι ανακοινώσεις, ούτε οι ρεπόρτερ, ούτε αυτοί που περιγράφουν. Στην πρόσφατη εκλογική αναμέτρηση, τμήματα του πληθυσμού αναδιπλώθηκαν σε συντηρητικές επιλογές. Και η χώρα, καθώς και οι δυνάμεις της παραγωγής της εργασίας,
θα υποστούν συνέπειες από αυτή την συντηρητική αναδίπλωση του εκλογικού σώματος. Γιατί έχουμε μια κυβέρνηση στην υπηρεσία μιας παρασιτικής και κερδοσκοπικής μειοψηφίας που καθυλώνει τις δημιουργικές δυνάμεις του τόπου. Στη νέα πολιτική περίοδο θα κρυθούν σημαντικά θέματα, καθότι το σύστημα των αντιλαϊκών συμφερόντων οργανώνει τη στρατηγική εδραίωση της δεξιάς στη διακυβέρνηση και με ενσωμάτωση, συντρόφισσες και σύντροφοι, πολιτικών δυνάμεων του προοδευτικού χώρου. Η στρατηγική τους είναι η ενσωμάτωση στην επόμενη περίοδο. Θέλουν να φτιάξουν μεγάλα παιχνίδια στον προοδευτικό χώρο. Και έχουν αρχίσει και τα ξεκινάνε πρώτα με τις ερωτήσεις που μας κάνουν, τι γνώμη έχουμε γι' αυτά ως υποψήφοι. Και τους ξέρουμε έναν-έναν. Κατά μέσο ενημέρωσης, κατά εφημερίδα και κατά επιχείρηση. Ωραίο σχέδιο. Και μας λένε, το κάναμε στη Μεγάλη Βρετανία με το Εργατικό Κόμμα. Και οδηγήσαμε μια πρωθυπουργό 40 ημερών στο σπίτι της και διορίσαμε πρωθυπουργό έναν ειδό χρηματιστή. Το κάναμε στην Ιταλία που διαλύσαμε την Ιταλική Αριστερά και τα Ιταλικά πολιτικά κόμματα και διορίσαμε πρωθυπουργό την κυρία Μελώνη. Το κάναμε στην Γερμανία, όπου υπάρχει αμφιβολία ποιος είναι ο καγκελάριος. Υπουργός των Εξωτερικών ή ο καγκελάριος. Έχουμε λοιπόν μεγάλη επιδίωξη του χώρου για την ενσωμάτωση του προοδευτικού δυνάμεων και των ριζοσπαστικών δυνάμεων. Και αυτό είναι σοβαρό θέμα, που δεν έχουν σκοπό μόνο να οδηγήσουν οι δυνάμεις αυτές που θα φτιαχτούν έτσι για να συνασπιστούν όλοι μαζί για να ρίξουν την κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας, να οδηγήσουν στην διακρίνη, αλλά το αντίθετο, να εδραιώσουν τα συμφέροντά τους διακομματικά. Παρένθεση. Ο Γεώργιος Παπανδρέου του 1963 πήρε τις εκλογές και έκανε κυβέρνηση ανοχής. Γιατί δεν είχε 151 βουλευτές. Με τη συμφωνία του πολιτικού συστήματος τότε να κάνει κυβέρνηση το Φλεβάρι. Και το έκανε. Και όταν έγινε η μεγάλη νίκη και πήγαινε ο λαός στο Καστρί, πάει και ο πρόεδρος, ο καθηγητής στην Ανωτά της Εμπορικής, ο Ανδρεάδης, ιδιοκτήτης Εμπορικής Τράπεζας και των Ναυπηγείων, και του λέει: Πρόεδρε, νικήσαμε. Και πετάζεται ένας οπαδός φανατικός και του λέει: Πρόεδρε, νίκησε και ο Ανδρεάδης. Και του λέει: Νίκησε, παιδί μου, γιατί οι βιομηχανοί δεν ανήκουν σε κόμματα, ανήκουν στο έθνος. Ένας άλλος ολιγάρχης που έχει και κανάλια και ομάδες και πλοία, σε μια σύσκεψη είπε πριν 2 μήνες, το κοβέρνο αλλάζει. Αλλά η επιχειρηματική τάξη οδηγεί το έθνος και τη χώρα. Και θέλουν να έχουν επιρροή στα 2 μεγάλα κόμματα και να καθορίζουν τις εξελίξεις τους. Και το βλέπουμε, αγαπητέ Νίκο Βούτση και αγαπητέ Πάνο Σκουλέτη και αγαπητέ Νίκο Φίλη, το βλέπουμε. Και αγαπητή Όλγα Γεροβασίλη και αγαπητέ Νίκο που σωστά υπόθεσης και αγαπητέ Ευκλήδη και αγαπητέ της νεότερης γενιάς στον Πονέρα, σύντροφε. Είναι σοβαρό το θέμα. Και άρα χρειάζεται πραγματικά μια ριζοσπαστική στάση στην πολιτική, όπου να πει έχουμε ένα σχέδιο που δεν θα ενσωματωθούμε, δεν θα αφήσουμε να δώσουν λύσεις, θα δώσουμε εμείς τη λύση. Εμείς θα είμαστε ελλατική λύση. Εμείς θα είμαστε ελλατική λύση. Και έχουμε όλες τις δυνατότητες γι' αυτό. Τα μέλη και οι φίλοι του ΣΥΡΙΖΑ γνωρίζουν ότι χρειαζόμαστε ηγεσία νίκης. Και όχι ανεπάρκειες και ήττες. Γνωρίζουν ότι χρειαζόμαστε πολιτικές ηγεσίες όρθιες, με πολιτικές αρχές, σε συμπαράταξη με τη συντριπτική πλειοψηφία των πολιτών, που να λειτουργούν με εντυμότητα, να γνωρίζουν τα προβλήματα, μέσα και έξω από τη χώρα, να μην προβαίνουν σε τυχοδιοκτισμούς που βλάπτουν τη χώρα και το δημόσιο συμφέρον και απαξιώνουν την πολιτική. Η πολιτική ηγεσία, όχι απλώς πολιτικό συνδικαλισμό, συγκέντρωσης, δυσαρέσκειας και αντικυβερνητικής πολιτικής, αλλά πολιτική που θα οδηγεί την παράταξη, την προοδευτική που θα είναι η πρώτη δύναμη, η δύναμη αξιοπιστίας, τη χώρα που θα γίνει σημαντική γιατί έχουμε πλήρη διάλυση στην Ευρωπαϊκή Ένωση και θα βάλει και τους όρους οδηγίας για την ίδια την Ευρωπαϊκή Ένωση. Μεγάλη υπόθεση. Ο ΣΥΡΙΖΑ μπορεί να είναι η μεγάλη υπόθεση της κρίσης της δεκαετίας που έχουμε. Η υπόθεση. Είναι η υπόθεση όλων μας και μυαλό έχουμε και γνώσεις και δυνατότητες όλοι μας. Αλλά αρχίζουμε τη σήμωση βασικά απλά. Εντάξει, σου την είπα, μου την είπε, κόλλησε πανικός, μου τη λες, σου τη λέω, ακατοίκητο. Λοιπόν, και δεν παίρνουμε ευθύνη να πούμε εδώ θα πάμε. Αυτή την πολιτική θα κάνουμε. Και δεν θα εκφυλίζουμε την πολιτική και το δημόσιο βίο. Με σχέσεις λοιπόν,
που αποβλέπουν στις λύσεις για την αυτονομία της πολιτικής εάν της διαπλοκής. Το έχω ξαναπεί, θα το λέω συνέχεια, τους ξέρω, μας ξέρουν και έχουμε στοχεύσεις. Οι πολιτικές μας επιλογές έχουν ιδεολογική βάση, αρχές, θέσεις και αυτοπροσδιορισμούς. Αναφέρομαι σε σχέδια, σε πρωτοβουλίες και δημιουργία γεγονότων και όχι μόνο σε ανακοινώσεις και σε προτάσεις. Με το εκλογικό αποτέλεσμα ότι νητήθηκαν μειοψηφικές πολιτικές, όπως και παλινοδιών και αναξιοπιστίες. Η σωστή αποτίμηση των αιτιών της νύτας θέλουμε να αποτελέσει εφαλτήριο για τη μεγάλη στροφή του ΣΥΡΙΖΑ σε πολιτικές αξιοπιστίες και αναλλακτικές λύσεις. Έχουμε τη δυνατότητα. Χρειαζόμαστε πολιτικές σωστές, επάρκειες και αρχές ως μέρος λύσεων και όχι ως παράγοντες σε συνέχιση της πολιτικής των ΙΤΑ και των κρίσεων. Της ΙΤΑ και των κρίσεων, συγγνώμη. Η πολιτική ζωή της χώρας κυριαρχείται σε επίπεδο κοινωνίας από ένα αίσθημα πίκρας, ματέωσης και αποστασιοποίησης από τα κοινά. Και είναι δική μας υπόθεση να τους πούμε εσείς θα μπείτε μπροστά. Εδώ είναι ορισμένοι σύντροφοι που είμαστε συγκρατούμενοι. Και στη δικτατορία, στη δεύτερη φάση, η πολιτική μας ηγεσία τότε έκαναν δηλώσεις. Ο ένας στον Καναδά, ο άλλος στο Λονδίνο και ο άλλος στο Παρίσι. Και με δηλώσεις και ανακοινώσεις δεν γίνεται πολιτική. Και μαζευτήκαμε το 1972 και είπαμε εμείς θα το κάνουμε. Όχι μόνο αυτοί που είμαστε εμείς εδώ μέσα, να μαζευτούν σε κάθε δήμο, σε κάθε νομό και σε κάθε περιφέρεια οι προοδευτικοί και να πούν εμείς θα το κάνουμε. Να πάρουν πρωτοβουλίες, να φτιάξουν γεγονότα και να πάνε μπροστά όλη την υπόθεση. Να φύγουμε από αυτή την πολιτική ακινησία και από τη ζήμωση. Δεύτερο θέμα. Και με αυτό τελειώνω. Ήθελα να κάνω σχόλια στην αρχή. Σας ευχαριστώ. Είναι η οικονομία. Σύντροφοι, λίγο ησυχία παρακαλώ. Λίγο ησυχία παρακαλώ. Να η οικονομία. Η πραγματική οικονομία της παραγωγής. Η οικονομία της γνώσης και της νέας τεχνολογικής έκρησης. Της παραγωγής. Σε αυτό έχουμε ελάττωμα ως παράταξη. Δεν συνδυόμαστε με τις δυνάμεις της παραγωγής. Και αυτό είναι το κύριο θέμα. Και πρέπει να μπούμε μπροστά, να φτιάξουμε μια πολιτική δυναμική και να δούμε τι θα γίνει με το χώρο της καταστροφής που υπάρχει σε κάθε βιομηχανική περιοχή της χώρας που έχουν κλείσει χιλιάδες επιχειρήσεις. Σε όλες τις ΒΠΕ. Εκεί έπρεπε να είμαστε. Και όχι στις δημόσιες σχέσεις και στις διαπραγματεύσεις. Πρώτο θέμα η παραγωγή. Εκεί είναι όλες οι δυνάμεις μας. Μετά είναι τα συνδικάτα και μετά είναι οι άλλες διαδικασίες. Για την έξω από την κρίση έχουμε δύο διαφορετικές στρατηγικές που αφορούν η μια στον ελευθερισμό, που εξελίσσεται ήδη και σε κρατικοδίαιτες προτιμήσεις, στην ύφεση, στην ανεργία και στη φτώχεια και στη διάλυση επιχειρήσεων, και η άλλη που οδηγεί στην προοδευτική έξω από την κρίση, στην ανάπτυξη, στην αναδημιουργική πολιτική, στη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας και προϊόντων υψηλής προστιθέμενης αξίας, σε επιχειρήσεις και σε δυναμικούς κλάδους. Αυτές που αφορούν στην εξυπηρέτηση διαφορετικών συμφερόντων. Και αυτό εκφράζεται και σε πολιτικό επίπεδο. Και είναι σαφές ότι η κεντρική μας επιδίωξη όλων να οδηγήσουμε σε ήττα τη δεξιά πολιτική και όχι απλώς να χάσουμε τις τάκες στις εκλογές. Αυτός κάνει τη βάρδια του και θα φύγει από τη βάρδια. Αλλά να οδηγήσουμε τη δεξιά πολιτική σε ήττα. Χρειάζομαστε λοιπόν σε αυτόν τον τομέα να φύγουμε από την πολιτική ότι η οικονομία είναι η πρόσοδος. Γιατί έχει φτιαχτεί ένα ρεύμα τώρα, δεν παράγω, αλλά έχω πλούτο. Από πού έχω πλούτο, έχω πρόσοδο. Και αρχίζω από τα κίνητα και σε πάω και άλλες δραστηριότητες. Πάω στο χρηματιστήριο, πάω σε άλλες διαδικασίες και έχω πρόσοδο. Υπάρχει ένα ρεύμα σε αυτό και στο λεκανοπέδιο. Της μη παραγωγής, αλλά της συγκέντρωσης πλούτου από πρόσοδο. Σε αυτό θα πάρει θέση αριστερά. Η χώρα είναι σε παρακμή. Έχει 25% παραγωγή και 75% υπηρεσίες χαμηλής παραγωγικότητας. Εξ αυτού, με τονίστηκε και από έναν συνάλλο σύντροφο συνυποψήφιο, η χώρα έχει απώλεια 30 δις ευρώ από τις εισαγωγές. Και γινόταν διένεξη προεκλογικά, αν τα μέτρα που πρότεινε ο Αλέξης Τσίπρας έχουν 5,5 δις ή αυτή την ανοησία που έλεγε ο κύριος Σταϊκούρας ότι είναι 85 δις. Και δεν αρχίζουμε πρώτα πόσα χάνει η χώρα κάθε χρόνο.
Γιατί δεν έχουμε τη λογική πρώτα η χώρα. Η χώρα είναι τελευταία στις επενδύσεις, σε πολλούς τομείς. Και η κρατικοποίηση μέρους του τραπεζικού συστήματος και της ενέργειας είναι αναγκαία επιλογή. Για να μπορεί να στηθεί η χώρα, είναι αναγκαία επιλογή. Και δεν το κάνουμε εμείς, δεν το προτείνουμε ίσως αριστερά και προοδευτική παράταξη. Το έχουν κάνει μια σειρά δεξιές κυβερνήσεις σε πάρα πολλές καπιταλιστικές χώρες. Και εδώ δεν σηκωνόμαστε όρθιοι να πούμε είναι κεντρικό θέμα. Χρειαζόμαστε δίκαια αναδιανομή του πλούτου. Το 22 που μας πέρασε, το ΑΕΠ της χώρας ήταν 195 δις. Αυτό παρήγαγε η χώρα. Η λαφυραγώγηση ήταν πρωτοφανής αυτού του πλούτου. Το 25% των εχόντων και κατεχόντων πήρε τα 100 δις. Και η υπόλοιπη χώρα, το 75% τα 90 δις. Είδατε καμιά εθνική συζήτηση γι' αυτό? Καμία. Τι είπε ο Τάδε και τι απάντησε ο Τάδε και συναντήθηκαν και τι είπαν από δίπλα. Και δεν μπαίνει, ας πούμε, εθνικά μια ηγεστική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ και να πει κομμένη πλάκα, αυτό είναι η χώρα σήμερα. Αλλά δηλώσεις και αντιδηλώσεις. Για να γίνει μια προοδευτική πολιτική, δεν χρειάζεται καμία επανάσταση σε αυτόν τον τομέα της αγοράς και της οικονομίας, να λειτουργήσει η Επιτροπή Ανταγωνισμού. Ποια κυβέρνηση έχει τη δυνατότητα να το κάνει και έχει τα κόστια να τα βάλει με τους ιδιοκτήτες του σούπερ μάρκετ που κάνουν όλη αυτή την ατιμία, τις υψηλές τιμές στα τρόφιμα και οι άλλοι στα καύσιμα? Γι' αυτό λέω τον Κυριάκο, πρόεδρο του Συλλόγου. Καμία. Ποιος έχει να πει ότι να συνέλθει η Επιτροπή Ανταγωνισμού και να μας πει γιατί αυτές οι τιμές στα καύσιμα και στα τρόφιμα ένα εβδομάδα? Καμία. Αρχίζουμε. Ο Μητσοτάκης φταίει. Όχι ολόκληρο το σύστημα, το αφήνουμε. Πλήρωσε την Κυριάκο εσύ. Θα τα βάλουμε με το σύστημα ή με την τρέχουσα κυβέρνησή του? Να σε ένα σημαντικό. Εδώ είναι ο σημαντικότερος τομέας. Ο χρόνος. Το ίδιο ισχύει για την Επιτροπή και για Φαλαγοράς. Τα επιτόκια και το ακριβό χρήμα. Το ίδιο ισχύει για τη Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας. Μπαίνει θέμα γι' αυτό. Πρέπει να κινητοποιηθεί όλος ο ΣΥΡΙΖΑ του λεκανοπέδιου. Αγαπητές σύντροφοι και συντρόφισσες, ο ΣΥΡΙΖΑ πρέπει να είναι ένα πολιτικό κόμμα και ένα κόμμα λαϊκό. Ούτε πολιτικό κόμμα είναι, ούτε λαϊκό. Αυτή είναι η γνώμη μου. Είναι κόμμα μηχανισμών. Καμία οργάνωση σε επίπεδο τόπου δεν έχει συνέλθει να έχει πάρει μια πολιτική απόφαση, να έχει πάρει μια πολιτική πρωτοβουλία και να έχει φτιάξει ένα γεγονός τα τελευταία 4 χρόνια, 5. Μόνο αν θα πάρει οδηγία και άδεια. Άδεια, ερέ, άδεια. Καμία νομαρχιακή επιτροπή δεν έχει συνεδριάσει να πάρει πολιτικές αποφάσεις, όχι τρέχουσες διαχείρισης τοπικών θεμάτων, και να κάνει ανακοινώσεις και συνεντεύξεις και να πάρει πρωτοβουλίες και να φτιάξει γεγονότα. Δεν έχουμε περιφερειακές επιτροπές. Δεν συνέρχεται κεντρική επιτροπή. Και λειτουργούν καθημερινά τρέχοντα όργανα. Αυτό δεν είναι πολιτική πολιτικού κόμματος. Το δεύτερο, λαϊκό κόμμα. Πρέπει να δούμε τη σύνθεση. Πολύ σωστά υπόθηκε πριν από τον Νίκο ότι δεν έγινε διεύρυνση. Γιατί δεν έγινε διεύρυνση? Δεν έγινε σε τρίτο πρόσωπο. Δεν την έκανε ηγεσία. Γιατί είχε επιφυλάξει γι' αυτό. Το ανακοίνωσε και μέχρι εκεί. Διότι υπήρχε μια λογική σε μια μερίδα στελεχών πάνω κάτω ότι οι άνθρωποι δεν είναι υποκείμενα σχέσεων για να συμπορεύονται και να έχουν ισοτιμία και να συμβαδίζουν. Αλλά τι είναι? Αντικείμενα προς χρήση. Και εκλογικός βραχίωνας. Και πρέπει να τελειώνει αυτό, γιατί είναι πολιτιστικό μέγεθος. Είναι κοινωνικό μέγεθος και μετά πολιτικό μέγεθος. Και αυτό συμβαίνει σε μεγάλη κλίμακα. Διότι πάρα πολλοί αγωνιστές, εμείς ξερόμαστε από τη φυλακή, πάρα πολλοί αγωνιστές έχουν τραβήξει μια διαδρομή έξω από την εξουσία, παραμερίστηκαν στο περιθώριο, υπέστησαν όλες τις συνέπειες και από μέσα τους είχαν ένα πόνο. Α, μας ήρθατε. Για κάτσε λίγο. Όχι. Σε κοινό αγώνα μπήκαμε να κάνουμε. Και αυτό ειλικρινά τώρα πρέπει να κλείσει τον κύκλο, όχι για πολιτικούς λόγους, αλλά για λόγους που έχουν σχέση με πολιτισμό, με αρχές και με αξίες
και να συγκροτηθούν τα όργανα με βάση τη διεύρυνση. Χρειαζόμαστε λοιπόν συγκρότηση πολιτικού κόμματος. Αγαπητές συντρόφισσες και σύντροφοι, κλείνω. Κούρασα, αλλά ήθελα να μιλήσω. Ο ιδιοκτήτης μιας συντηρητικής εφημερίδας έδωσε εντολή στην εφημερίδα του να μην αναφέρει το όνομά μου την υποψήφη και ότι υποψήφη είναι οι τρεις μόνο. Επί τέσσερις Κυριακές. Λοιπόν, το ίδιο κάναν δύο καναλάρχες. Λένε, εμείς θα κάνουμε πολιτική. Θα έρθει κι άλλος να κάνει πολιτική από το ΣΥΡΙΖΑ. Καλά, τους έχουμε εκεί, συνδικάτο, καταγγελία του Κυριάκου. Εντάξει. Εντολή σε κανένα κανάλι. Γιατί ξέρουν πολύ καλά και έχουν επιλέξει ποιος θέτει τα θέματα, ποιος θέτει να κάνουμε πορεία ανατροπής και όχι στα λόγια, ποιος θέλει να πάμε σε άλλη κατεύθυνση. Και εδώ μέσα είμαστε μετρημένοι, είναι πάρα πολύ εδώ μέσα. Και είμαστε αποσυντονισμένοι. Και είναι η ώρα τώρα να ανασυνταχθούμε και μπορούμε να το κάνουμε αυτό. Έτσι, και μπορούμε. Και τη γνώση έχουμε και την εντυμότητα και την αξιοπιστία για ένα ρεύμα νίκης ενός κόμματος κυβερνητικού. Εμπρός όλοι μαζί στην πρώτη γραμμή.